Είμαστε μετά τη λήξη του αγώνα του Αετού Πικερμίου με το Βουλιαγμένη. Νίκη για τον Αετό, δεύτερη σερή νίκη. Οι πρώτες εντυπώσεις, coach. Παίζαμε κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα. Η Βουλιαγμένη έχει πολύ σταθερό πρόσωπο μέχρι τώρα, έχει πολύ καλό προπονητή, δουλεμένη ομάδα. Την υπολογίζαμε. Θέλαμε να συνεχίσουμε και να μαζεύουμε βαθμούς. Θέλουμε να μείνουμε κοντά στις προνομιούχες θέσεις. Και μετά την νίκη της επί της Σταμάτας, θέλαμε επιτακτικά και τους τρεις βαθμούς ή τουλάχιστον να μην το χάσουμε το παιχνίδι, να μην έχουμε απώλειες μέσα στην έδρα μας. Είχαμε ευκαιρίες για πιο ευρύ σκορ, αλλά μπορώ να πω ότι κρίθηκε σε λεπτομέρειες το παιχνίδι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την μέχρι τώρα την προσπάθεια που κάνουμε, είναι πολύ σοβαρή και θέλουμε να έχει και καλύτερη συνέχεια. Συγχαρητήρια σε όλους, στα παιδιά κυρίως, και συνεχίζουμε με το κεφάλι με ταπεινότητα για καλύτερα πράγματα. Δεν μπορώ να μην σχολιάσω, βλέποντας φέτος όλα τα παιχνίδια του Αετού, τη διαφορά που είχε σήμερα. Θα έλεγα υπάρχει μια ομάδα έργο τσιγκούλη. Το passing game, ναι. Το έλεγχος του κέντρου, οι μπαλιές, οι κάθετες ή το μοίρασμα δεξιά-αριστερά. Δηλαδή αρχίζει και φαίνεται το έργο των προπονήσεων πλέον στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι ένας προπονητής που έχει μόλις τρεις εβδομάδες στην ομάδα δεν προλαβαίνει να βάλει το δικό του λιθαράκι. Μια φιλοσοφία ίσως να φαίνεται. Αλλά πήρα πολύ καλή δουλειά και από τους προκατόχους μου και τον κύριο Μάνο, τον Χωριανόπουλο και τον κύριο Γιώκα τον Γιώργο. Εγώ δεν ήρθα να συμπληρώσω ή να υποκαταστήσω τους. Ήρθα να συμπληρώσω και να συνεχίσω τη δουλειά τους όσο μπορώ καλύτερα. Από εδώ και πέρα συνέχεια. Δηλαδή ποιος είναι ο στόχος του Αετού για φέτος? Δεν το κρύβουμε ότι θέλουμε να είμαστε κοντά στις προνομιούχες θέσεις. Θέλουμε να διεκδικήσουμε την άνοδο. Φυσικά. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο το έργο, έχει πολύ δυνατό πρωτάθλημα φέτος στην 5η κατηγορία, έχει πολλές δυνατές ομάδες. Θέλουμε να είμαστε κοντά μέχρι το Δεκέμβρη. Έχουμε το νου μας να κάνουμε αυτό που χρειάζεται για την ομάδα και ό,τι χρειαστεί να το προσθέσουμε από υλικό. Και θέλουμε αν μπορέσουμε από φέτος να ανεβάσουμε τον Αετό στην 8η κατηγορία. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.